Καλησπέρα, παιδιά. Παντελής Σταυλάκης εδώ. Είστε στο κανάλι μου. Είμαι στην πολύ, πολύ ευχάριστη θέση να έχω ένα πολύ καλό φίλο και πολύ γνωστό YouTuber και γενικότερα δυνατό στα social media και εμπνευστή. Νομίζω ότι εμπνέει κόσμο ο Χρήστος πλέον. Να είστε καλά. Δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Γιαννέλη. Χρήστο, με ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου και θα είσαι εδώ μαζί μας να μιλήσουμε λίγο σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο και θα κάνουμε έτσι μια πιο προσωπική κουβέντα, όπως σου είπα. Γενικά, εμείς γνωριζόμαστε, να πούμε με τον Χρήστο, γνωριζόμαστε από την... Πραγματικά μπορεί και 10 χρόνια. Δηλαδή... Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Δηλαδή, θυμάσαι ποιος μας είχε φέρει, ποιος μας είχε γνωρίσει? Ναι, ο Πάρης. Μπράβο, ο Πάρης. Πάμε για δεκαετία, πλάκα. Πες να την από την αρχή που άνοιξα το κατάστημα. Απίστευτο. Ναι, που είχε έρθει κιόλας όταν ήσουν αγωνιστικός και βγάλατε και φώτο. Μπράβο, ναι. Πω. Ναι, ο Πάρης. Από τότε λοιπόν είχαμε μια σχέση, συνεργαζόμασταν και σιγά τώρα πλέον έχουμε και μια συνεργασία στο κομμάτι ότι σε βοηθάω μέχρι ένα σημείο, ρε παιδί μου, γιατί ούτως όλος είσαι έμπειρος και ξέρεις κάποια πράγματα, αλλά εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Καταρχάς, η δική μου είναι η τιμή να έρχομαι. Τώρα ότι έχω έναν αριθμό ακολούθων, δεν με κάνει να σέβομαι το πρόσωπό σου και να το εκτιμώ από τα πιο σημαντικά άτομα στον χώρο του bodybuilding και γενικώς, έτσι. Να σε καλά, Βράκη. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπες, έχω μια εμπειρία, ναι, αλλά εγώ κάνω με βάση τα προγράμματα που μου έχεις εσύ και τη διατροφή, κατά γράμμα όλα, έτσι. Εδώ και πόσο, από τον Μάιος ήταν, όχι, Μάιος. Ναι, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι και εγώ να σου πω τώρα την αλήθεια. Νομίζω Ιούνιος. Ναι. Από Ιούνιο ως τώρα, δηλαδή, εκπληκτικός ο Παντελής και τη γράμμα στη καρακομμάτια γίναμε και το challenge που έκανα στο 30 μέρες να γραμμώσω και στον όγκο πάρα πολύ καλά. Μετά βέβαια εγώ με τα βίντεο λίγο έφυγα στις θερμίδες και μου το είχε πει ο άνθρωπος ότι ξέρεις τι, τρώμε 6.000 θερμίδες. Τώρα αν τρως και εσύ τον πάτος του στα βίντεο θα χαλάσεις, δεν θα μπορέσεις. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι. Για αυτά που τρως έχεις κρατήσει, σε βοηθάει πολύ ο μεταβολισμός σου, πάρα πολύ. Βέβαια, αλήθεια, σε βοηθάει πολύ και ότι τρέχεις πολύ όμως. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε βοηθάει ότι έχεις μια πάρα πολύ δραστήρια μέρα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, αυτό πιστεύω ότι σε έχει κρατήσει. Ότι έχεις πολλά προβλήματα για τη συνέχεια σε κίνηση. Λοιπόν, ναι. Και μόνο από το άγχος και από αυτά. Λοιπόν, εγώ γενικά, ένας πολύ βασικός λόγος που ήθελα πολύ να κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είσαι ένα από τα άτομα που legit. Είσαι πραγματικός παρακινητής, δηλαδή παρακινείς πραγματικά με τον τρόπο ζωής σου. Έχεις ξεκινήσει, εγώ εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι έφυγες, πήγες Αθήνα μόνος σου, ρίσκαρες τα πάντα για να κυνηγήσεις το όνειρό σου και μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμένα γενικώς μου αρέσει, εμπνέομαι όχι από λόγια, εμπνέομαι από πράξεις. Εσύ είσαι ένα άτομο της δράσης, με πράξεις δείχνεις ότι κυνηγάς τα όνειρά σου και αυτό η φράση ότι κουπί και συνέχεια, δηλαδή είσαι σε μια φάση ότι ξέρεις κάτι, πρέπει συνεχώς να παλεύεις και συνεχώς να κάνεις κουπί, δηλαδή να μην το βάζεις κάτω και να προσπαθείς. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι θα έρθουν προβλήματα και δεν τελειώνουν, είναι χιλιάδες. Το θέμα είναι το πόσο γρήγορα θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τα προβλήματα δεν σταματάνε ποτέ, αυτό εγώ σκεφτόμουν πάντα. Και μπορώ να πω ότι ναι, θα το έκανα αυτό, θα τα παρατούσα, αλλά το τσάκ μου το έκανε ο σκύλος μου όταν πέθανε. Τρελάθηκα. Yeah. Δηλαδή, σκέψου ήμουν έτοιμος να τα σβήσω όλα και να σταματήσω ακόμα και τη γυμναστική και όλα και όλα. Τόσο πολύ σου στήχησε. Με κατέστρεψε. Δηλαδή, με κατέστρεψε. Γιατί ήταν ένα σκυλί, ρε φίλε, όλη η ζωή μου. Δηλαδή, εγώ χρόνια κάνω διατροφή, το ξέρεις. Έτρωγα, ας πούμε, τα αμυγδαλάκια μου. Δεν τα έβαλα φυσικό κούτυρο, τα έτρωγα σαν αμύγδαλα και περίμενε με το που φάω το τελευταίο ότι βγαίνουμε βόλτα. Δηλαδή, το ήξερε. Και μετά. Περίμενε. Και κάποιες φορές που εγώ είχα δουλειά ή δεν μπορούσα, σου λέει τι έγινε, τι έκανα. Και καθόταν έτσι και του γιατί δεν με πάει, αφού έφαγε τα αμύγδαλα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και ένα σκυλί που το είχε χτυπήσει αμάξι, το είχα χάσει στο βουνό. Πάρα πολλά. Οπότε τραβούσε κουμπί μια ζωή κι αυτό. Και τον είχα πάρει και όταν είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Και δεν ήμουν εγώ ότι ήμουν τρελός με τα ζώα και με τα σκυλιά. Έτσι. Δεν είναι αδιάφορα μου ήταν. Και πραγματικά ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Πιστεύω ότι χάρη σε αυτόν άλλαξε πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης μου.
Με βοήθησε πάρα πολύ στην απώλεια, έτσι, να περνάω και να ξεχνιέμαι τις ώρες μαζί του. Και όταν πέθανε είπα τέλος, η Ξάνθη δεν έχει να μου προσφέρει κάτι. Επομένως αυτό που κάνω θα πάω Αθήνα και θα κάνω ακριβώς αυτό που εσύ κάνω. Εσύ έφυγες δηλαδή από την Ξάνθη όταν πέθανε ο σκύλος σου. Αυτό ήταν το τσικ που έγινε μέσα σου. Ναι. Ήταν το αποκούμπι σου. Ήταν νομίζω ότι... Όταν έγινε τρελάθηκε και λέω τέλος, φεύγω. Μαζεύω, έκατσα μετά δούλεψα. Έλα, έκανα coaching, είχα φτάσει να έχω 12 άτομα. Ήμουν barman, έκανα personal από κοντά. Έχω και την Jim Beam το συμβόλαιό μου. Δηλαδή έκανα 3-4 δουλειές, 0 ζωή, 2 χρόνια grind full live, TikTok άπειρα, 5 live τη μέρα. Και όταν λέμε κάθε μέρα short video και ένα βίντεο μεγάλο την εβδομάδα με ένα βιντεογράφο, όχι πολύ YouTube τύπου, ξέρεις full day of eating και τέτοια. Yeah. Και μαζεύω τα λεφτά, αγοράζω πρώτα ένα iPhone 14 Pro Max αυτό. Κράζουνε, τι το πήρες, πω, τσάπα λεφτά. Και τους λέω ότι είναι για τη δουλειά μου, τίποτα εκεί, τίποτα. Δεν με νοιάζει τι λέγανε, εγώ ήξερα τι κάνω. Yeah. Αγοράζω και ένα laptop για να κάνω τα βιντεάκια μου και αυτά. Και μετά λέω θα μαζέψω 2.000 και θα φύγω Αθήνα. Μαζεύω 2.000, μου δίνει και ο αδερφός μου 600 ευρώ δανεικά που δεν τα πήρε ποτέ πίσω. Είχα ένα αστυνομικό γνωστό εδώ πέρα. Δεν τα πήρε λίγο πίσω. Ναι, δεν τα πήρε. Δεν τα... Όχι, δεν τα ήθελε. Εγώ ναι, το παρακαλούσα. Ναι. Έτσι είναι ο αδερφός μου. Και είχα εδώ ένα γνωστό. Είστε δύο αδερφές είστε. Τρία. Και έχω και μια αδερφή στο εξωτερικό. Ναι. Που έχω να τη δω 5 χρόνια. Oh. Θα γίνει βίντεο όμως, θα βάλει βρω. Δύσκολο. Ναι, ωραίο. Βρήκα την αδερφή μου. Μπράβο. Βρήκα την αδερφή μου μετά από 5 χρόνια. Θα πούνε τι έγινε, πού την έχασε. Το πάμε πακέτο. Ναι. Σε ποια χώρα. Σε ποια χώρα. Ολλανδία. Ιρλανδία. Και ωραίος προορισμός. Ναι. Και άκου τώρα τι έγινε. Μαζεύω τέλος πάντων τα 2.600 και είχα ένα γνωστό εδώ μου είχε πει ότι ένα σπίτι μου έχει βρει ένα σπίτι. Έχω πάρει τον ιδιοκτήτη και με λέει έλα σε μια εβδομάδα. Εγώ όμως τα μάζεψα μετά το γυμναστήριο, δεν έκανα μπάνιο. Λέω μάνα, 8 η ώρα έχει λεωφορείο, βάλε ό,τι είναι μέσα, φεύγω. Πού πας, φεύγω, λέω ούτε μία μέρα δεν κάθομαι άλλο εδώ, λέω. Όχι. Τα μαζεύω, παίρνω τον αδερφό μου, έλα να με πας, λέω. Πάρε το μηχανάκι αύριο, στείλ το μεταφορική και φεύγω. Λέει σε 3 μέρες πίσω θα ξαναγυρίζω, λέω. Στεναχωρήθηκαν και οι δύο, είχαν ξενερώσει τη ζωή τους. Επειδή σου λέει τι κάνει αυτός, παράτησε τη δουλειά, παρετήθηκε, έκανε, έρανε, ξαφανίστηκε. Μια εβδομάδα πριν είχα σταματήσει και τη δουλειά. Ήμουν έτοιμος δηλαδή για τον grind. Παίρνω ό,τι μπορέσω, ένα τρίποδο για να βγάζω τα βιντεάκια μου και ποιο ήταν εμένα η μαγιά που έκανα. Όλο αυτό το κατέγραφα βίντεο. Αυτό ήταν η μαγιά. Ναι. Είναι τόσο αληθινό βίντεο και full και μέσα στην ταλαιπωρία μου, στο άγχος μου, πήρα το κινητό μου και τα έβγαζα όλα βίντεο και το ανέβασα και είχε πάει από εκεί που έπαιρνα 10.000 προβολές 70, το είδε όλη η Αθήνα και μου έστειλε μηνύματα, ξέρω εγώ, μπράβο, ό,τι θες, έλα, είσαι αληθινός και τέτοιο και θα πετύχεις και θα κάνεις. Και μετά ό,τι βίντεο ανέβαζα, είχε πάρα πολλές προβολές. Να ξέρεις, Χρήστο, ότι αυτό θα είναι πολύ ωραίο και ένα βίντεο, θα είναι αυτό το βίντεο έτσι όπως λες, θα έχει και άλλη αξία για σένα, όταν μετά από χρόνια θα γυρίσεις πίσω και θα το δεις. Ναι. Εσύ, για σένα. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να το δω, κλαίω, ναι, κατάλαβες, ναι. Γιατί είναι αληθινό. Ναι, ναι. Δηλαδή, το βλέπεις, λέω, τι έκανα στην αρχή, πώς ήρθα, δηλαδή, αν μου έλεγες, να είμαι ειλικρινής, αν μου έλεγες αν θα το ξανά έκανα όλο αυτό που έκανα, γιατί δεν είμαι και μικρός, έτσι. Τον άλλο μήνα πάω 30. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δηλαδή, εγώ δεν σταμάτησα με το που ήρθα εδώ, δεν έχω καμία σταματήσει χωρίς βίντεο. Και το καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Έπαιρνα το κινητό μου και μια GoPro μετά που αγόρασα και πήγαινα σε όλα τα νησιά και γύριζα βίντεο μόνο. Ναι, ρε, ναι. Άκου. Έδινα σε τουρίστες σε κάποια μέρη κάτω από ανεμόμυλο στη Μύκονο, σε κάποια στοκάκια αυτά ή κάποιους φαν που έβρισκα να με βοηθάνε. Και γυρνούσα σπίτι, μία μέρα καθόμουν παντού. Γυρνούσα σπίτι, το έφτιαχνα το βίντεο 6 ολόκληρες μέρες, γιατί δεν μπορούσα να το φτιάξω στον υπολογιστή, δεν με βόλευε, και το έφτιαχνα στο κινητό. Oh. Έκανα 6 ολόκληρες μέρες.
πήγαινα προπόνηση, ανέβαζα ένα μικρό σορτάκι βίντεο και γυρνούσα και ξανά το βίντεο μέχρι το βράδυ μία η ώρα. Ξανά βίντεο, προπόνηση, το βίντεο. 6 μέρες να το τελειώσω. Έχει το ανέβαζα και, έχει και πήγαινε 100.000 προπόνηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λες, γιατί οι πιο πολλοί που δεν ασχολούνται με το κομμάτι των social media και βλέπουν το βίντεο τελειωμένο έτοιμο, νομίζουν ότι είναι, ναι, ότι είναι παπατζηλίκι. Σου λέει αυτοί κάθονται. Άστο, 6 μέρες που λέω έκανα και πραγματικά τα βίντεο μου ήταν πολύ και, ωραία. Και πέρα, και, αυτό, 100.000. Και πέρα από αυτό είναι μερικοί ρε φίλε όπως εγώ ας πούμε που, και, που έχω και άλλες ασχολίες και δεν προλαβαίνω και πρέπει να πληρώνω για να μου τα μοντάρουν, για να μου τα κάνουν. Δηλαδή, πολλοί θα νομίζουν... Θα σου πω. Μετά από ένα σημείο, εγώ πήρα editor. Ναι, δεν γίνεται. Απλά θέλω να σου πω πώς. Όχι, πώς δεν γίνεται με τίποτα, γιατί εγώ, ναι, μετά... πρώτα απ' όλα θέλω να ανέβει το επίπεδο, γιατί άλλο Γιαννέλης, άλλο ένας επαγγελματίας editor, έτσι. Που το κάνει χρόνια και δεύτερον, έτσι εννοείται, έχει υπολογιστές, έχει προγράμματα πληρωμένα, After Effects κλπ. Και εκτός από αυτό, σου γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο για να κάνεις συνεργασίες, ριλάκια, άλλα, ναι, να τρέξεις καλύτερα το χορηγό σου και αυτά, που αυτά δεν γίνεται αλλιώς, ναι, να τα κάνεις. Ναι, ναι. Δηλαδή, σκέψου 6 μέρες. Και έβγαινα το βράδυ ένα περπάτημα μόλις το τελείωνα και το έβλεπα και χαιρόμουν και ήμουνα έτσι. Και μετά ξανά το ίδιο. Έφευγα κάπου 6 μέρες edit. Απίστευτο. Πραγματικά. Και γιατί εσύ κολλούσε και το κινητό, γιατί τόσο μεγάλο βίντεο δεν μπορείς να το φτιάξεις. Βέβαια. Πω, ταλαιπωρία, ταλαιπωρία. Και έρχεσαι λοιπόν Αθήνα. Έρχομαι Αθήνα. Με το σπίτι που λες. Γιατί μείναμε ότι, την πρώτη μέρα... μείναμε ότι εσύ... Θα αρχίσω να δίνω, αλλά ναι, το, έπρεπε στο σπίτι να μπει σε μια εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σκάω εδώ πέρα, το σπίτι τίποτα δεν έχει, ούτε έπιπλα. Είχε ο σπιτονοικοκύρης είχε βάλει έναν επιστάτη εδώ, που αυτός τον έκλεβε λεφτά, ρε. Ήταν λαμόγιο. Πολύ λαμόγιο. Γιατί αυτός που έχει το σπίτι είναι στην Αμερική και έχει πολλά διαμερίσματα, δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Και εμένα δεν με ενοχλεί ποτέ, ας πούμε. Ναι. Και τον έκλεβε λεφτά. Και έρχομαι εδώ πέρα και μου λέει: εγώ μπορώ να σου βρω, λέει, κουζίνα, λέει, κρεβάτι και ψυγείο με 500 ευρώ. Κάτι τέτοια. Λέω: ρε φίλε, αυτός θα με φάει. Εγώ δεν έχω λεφτά, ξέρω εγώ. Α, το πρώτο πράγμα μου ζήτησαν 3 νίκια μπροστά και με διάλυσαν. Με τίναξαν τα μπρίκια. Εγώ ή μπροστά και έκανα ότι δεν πειράχτηκα, ότι δεν έγινε κάτι. Για να δώσει το σπίτι. Γιατί τον λέω: τι δουλειά κάνει, μου λέει: λέω, ασχολούμαι με το YouTube, με το αυτό και αυτά. Και λέει τώρα τι να τον πω σε αυτόν, πώς θα βγάζει πέρα. Κατάλαβες. Και μου τα ζητάει τα 3 μπροστά, εγώ να έχω κοκκινήσει, να θέλω να κλάψω. Λες τώρα. Να φανείς άνετος, να φανείς ότι υπάρχει χρήμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει background, μην φοβάσαι. Το ενίκιο θα το παίρνει. Και μένω, λέω, με 700 ευρώ μετά. Τι γίνεται. Του λείψαμε. Ναι. Τέλος πάντων, τα δίνω. Μπαίνω σε ένα σπίτι και το λέω: τουλάχιστον έχω πληρώσει, λέω, 3 μήνες μπροστά. Δεν θα έχω νίκια. Και τι με λέει? Όχι, λέει, αυτά είναι γης. Και τώρα εγώ να ξέρω ότι τον άλλο μήνα, ενώ είμαι με 700 ευρώ, πρέπει να δώσω 300. Εκεί τα χάσα. Τέλος πάντων, το αφήνω στην άκρη. Πάω ένα σούπερ μάρκετ, 50 ευρώ, καθαρίζω και λίγο άζαξ μάζαξ. Και τώρα έχω μέχρι το βράδυ περιθώριο, γιατί δεν έχω που να κοιμηθώ, να βρω έπιπλα με 600 ευρώ. Τι να κάνω, ψάχνω σε μεταχειρισμένα από εκεί, από εδώ, παίρνω ένα ψυγείο. Τι είχα πάρει μετά, ένα φουρνάκι με 2 μάτια ίσα-ίσα για να τηγανίζω, κενό εκεί που μπαίνει η κουζίνα, τίποτα. Και κρεβάτι δεν έχω. Και έπεσα στην ανάγκη του απατεώνα και το λέω: έχεις κανένα κρεβάτι? Και μου πούλησε ένα κρεβάτι 200 ευρώ που ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι ήταν του σπιτιού δωρεάν. Ναι. Όχι, και, μένω την επόμενη μέρα με ένα 20. Αυτό ξέρεις τι έκανε. Το πουλούσε σε όλους τους όποιους ερχόταν, το πουλούσε. Αυτό. Άκου. Και μένω την επόμενη μέρα με ένα 20. Δεν έχω γνωστούς κανέναν. Όλοι μου είχαν πει: Χριστάρα, έλα Αθήνα, θα ράνουμε. Ούτε ένας δεν με πήρε τηλέφωνο, ούτε πατούσαν like τα αυτά που ανεβάζω, να μην τα δω ότι με πατάνε και τους στείλω μήνυμα, που δεν τους τέσσερα, δεν τους βλέπω. Και βλέπαν απλά τις ιστορίες. Και πουθενά αυτή, πουθενά. Ωρε φίλε. Μένω με 20 ευρώ, παίρνω τη μητέρα μου τηλέφωνο, τη λέω: μάνα, καταστράφηκα, ρίσκαρα και τον ήπια. Εδώ είναι πολύ δύσκολα. Δεν είχα το μηχανάκι μου, άκου.
Δεν είχα ίντερνετ να ανεβάζω τίποτα. Δεν μηδέν ήμουνα. Ωραία, φίλε Γιώργο. Έτρωγα. Ναι, δεν είχα τίποτα. Μηδέν. Δεν είχα φίλους. Δεν είχα ίντερνετ. Δεν είχα τίποτα. Οπότε δεν είχες, δεν είχες καν την πηγή εσόδων σου. Τίποτα, ούτε, ρε. Με καμπάιτ έβαζα και τα έτρωγα. Έβαζα 10 ευρώ και τα έτρωγες ένα λεπτό. Πω. Τα ακούστε όλα. Λέω, μάνα, βάζω 10 ευρώ. Δεν έχω. Μου λένε ένα μήνα θέλει το ίντερνετ και αυτά. Λέω, καταστράφηκα. Τι ήρθα εδώ και τα. Και η μάνα μου την είδα ότι τη στεναχώρησα πάρα πολύ. Και δεν με έχει ξανακούσει έτσι. Δηλαδή, έχει χρόνια να με ακούσει έτσι από κάποιο συμβάν που είχε γίνει. Μετά του σκύλου δηλαδή, πιο πριν. Και λέω, κλείνω τέλος πάντων. Λέω, πολλά πάω να κοιμηθώ. Λέω, να ηρεμήσω. Σκέψω τώρα, τριγυρνούσα μόνος μου έτσι. Δεν είχα κάτι τίποτα. Ούτε ήξερα τι να κάνω, πώς πα κέντρο, τίποτα. Από Ξάνθη. Τέλος πάντων, πάω σπίτι. Κοιμάμαι, ξυπνάω την επόμενη μέρα και λέω, ρε μαλάκα, λέω, είσαι με τα καλά σου, είσαι 29 χρονών γάιδαρος, έχεις περάσει τόσα και, έχεις και μου κλαίγεσαι επειδή έμεινες με 0 ευρώ και στην τελική πας απέναντι, δουλεύεις Μύκονο και στα αρχίδια και πας αυτό. Τρελαίνομαι, παίρνω τη μάνα μου, μάνα, μην αγχώνεσαι, θα τα βολέψουμε όλα. Και μετά ο Θεός άρχισε να μου πετάει λεφτά, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή. Πώς πετάει ο Θεός λεφτά? Θα σου πω. Με στήριξε πάρα πολύ ο κόσμος, δηλαδή από εκεί που έπαιρνα από την Προμήθεια Climb λεφτά από την GMB, ας πούμε, μου ήρθε ένα πολύ μεγάλο ποσό, με έκανε να κλαίω από τη συγκίνηση. Μετά μου στέλνανε, μου έστειλε μια εταιρεία να διαφημίσω κάτι γυαλιά, 150 ευρώ σκάμ ήταν, αλλά και πάλι εγώ εκείνη τη στιγμή πεινούσα, κατάλαβες. Μετά βγήκε για ένα άλλο μαγαζί, βγαίναν συνέχεια δηλαδή. Και προσπαθούσα να μην ξοδεύω τίποτα. Από την GMB κάποια συμπληρώματα που έχω δωρεάν και βρώμες και αυτά, όλα τα γεύματά μου ήταν βρώμη με πρωτεΐνη και ήμουν λάσπη και μου λέγανε έπεσες, έκανες. Αλλά πού να ξέραν τα κολόζα ότι εγώ τρώω όλη μέρα βρώμη με πρωτεΐνη και προσπαθώ να κρατηθώ έτσι. Και δεν έλεγα τίποτα. Έλεγα, δεν πειράζει, εντάξει, λέω. Και να έχω το ψυχολογικό κομμάτι αυτό. Αλλά δεν μπορούσα αλλιώς, δεν μπορούσα να ξοδεύω. Έπρεπε να ξοδεύω 0 ευρώ τη μέρα για να τον βγάλω πέρα. Και έπαιρνα 2 φιλετάκια κοτόπουλα στη μέση, ένα ρύζι και όλα τα άλλα γεύματα ήταν πρωτεΐνη, βρώμη, πρωτεΐνη, rice porridge. Πρωτεΐνη, βρώμη, πρωτεΐνη, rice porridge. Έλα ρε φίλε. Απίστευτο. Για μήνες. Και εγώ λάσπη ήμουνα. Και λέω, εφόσον είμαι λάσπη, τι θα κάνω? Αφήνω λίγο το σώμα στην άκρη, πηγαίνω μια προπόνηση. Προπονήσεις μου είχαν κάνει χορηγία το LPK, ένα πολύ καλό γυμναστήριο. 6 μήνες δωρεάν, δηλαδή δεν είχα έξοδα, κατάλαβες. Μετά με έστειλε ένα παιδί να βρω ασύρματο ίντερνετ και έβαλα ασύρματο ίντερνετ και ήρθε κατευθείαν και προσπάθησα να μην ξοδεύω τίποτα και λέω, εφόσον δεν μπορώ να κάνω διατροφή, θα κάνω αυτά τα βίντεο που πάνε τρένο. Ωραία. Ναι. Βλέπω ποια βίντεο πάνε τρένο. Ο Κόγιας είχε φέρει τότε τα 24 ώρες τρως κατά. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. 24 ώρες τρώπερ. Και ξεκινάω άπειρα τέτοια. Δηλαδή σχεδόν δύο τη βδομάδα είχα. Έκανα να τρώω όλη μέρα ψάρια, όλη μέρα κρέας, όλη μέρα αυγά, όλη μέρα τορτίγες. Και αυτά τα βίντεο μου δίναν αρκετά λεφτά. Ναι. Εγώ δεν είχα. Έδινα σε ένα παιδί για εξώφυλλο 6 ευρώ και το έδινα όλο εγώ, τα έκανα. Και από εκεί και πέρα ανέβαινε και η GMB που με στήριζε ο κόσμος. Το πάλευα και ό,τι μου περίστευε έπαιρνα εξοπλισμό. Έπαιρνα μια GoPro, έκανα τέλειο. Δεν βγήκα ποτέ για ένα καφέ, 8-7 μήνες σίγουρα. Νύχτα δεν είχα δει ποτέ την Αθήνα, μόνο πρωτοχρονιά βγήκα. Όντως δεν με βοήθησε κανείς. Δηλαδή δεν απογοητεύτηκα πάρα πολύ, γιατί το περίμενα ότι όλοι αυτοί είναι μόνο στα λόγια. Και ένα παιδί που πίστευα ότι θα με βοηθήσει, μένω μια μέρα με το μηχανάκι και ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα, γιατί το έστερνα χιλιόμετρα. Ανεβάζω βίντεο την επόμενη μέρα ότι το έστειρα μέχρι τη Γιαμάχα και το έφτιαξα τελικά. Και τι μου στέλνει? Δεν μου είπες, ρε, να σου φέρω τέτοιο. Άκου πώς θα φέρνει ο Θεός. Την επόμενη μέρα ξαναχαλάει και το λέω, έλα μπρο, τελικά ξαναχάλασε, φέρε μου αυτό που είπες. Εννοούσε αν ήμασταν κοντά. Κατάλαβες? Μιλάμε ότι όλοι είναι. Κοιτάνε τον κόλο τους. Φίλοι υπάρχουν ελάχιστοι. Ένας με δύο φίλους. Να πω επίσης ότι έχω ένα φιλαράκι από την Ξάνθη εδώ πέρα που ερχόταν εδώ, με έκανε παρέα μια φορά. Με βοήθησε πάρα πολύ σε πράγματα. Πηγαίναμε σούπερ μάρκετ σε μακρινά. Με κέρασε στην αρχή, με κερνούσε πολύ επειδή δεν είχα λεφτά.
Και μέχρι και σήμερα, δηλαδή, κάποιες φορές βγαίνουμε και δεν αφήνουμε τίποτα να πληρώσω. Να το πω αυτό, ένα παιδί από την Ξάνθη. Και το παιδί που μου βρήκε το σπίτι, ο Μπαταρλής, ο Βαγγέλης, αυτούς τους δύο. Ο Μάρκος και ο Βαγγέλης, αυτοί δύο. Και από εκεί και πέρα μετά, αυτό που έκανα εγώ ήταν ότι εκμεταλλευόμουν ευκαιρίες χωρίς να γλύφω και χωρίς να κουράζω τους άλλους. Δηλαδή, είχα δει τον Κοψιάλη έξω. Τον λέω, γεια σου, φιλαράκι, σε συμπαθώ και σε βλέπω εκεί. Με συμπάθησε, του είπα και την ιστορία μου, πως έχει πολύ γρήγορα. Και με λέει, περίμενε, είχε κάνει κάποιες κινήσεις να με βοηθήσει, αλλά εν τέλει δεν έγινε κάτι. Αλλά αργότερα, δηλαδή, κάθε φορά που μου έλεγε, έλα εκεί, πάμε εκεί, πήγαινα. Ας πούμε, πήγα, λέει, πάμε αύριο Μύκονο. Λέω, πάμε. Κατάλαβες. Και έγιναν πολλά τέτοια. Δηλαδή, με είχε στείλει και ένας άλλος YouTuber, πάμε να κάνουμε προπόνηση με αυτόν τον YouTuber. Πήγαινα. Δηλαδή, ποτέ δεν είπα. Δεν άφηνες τίποτα να πέσει κάτω. Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Αυτό που λέει ότι η Αθήνα έχει ευκαιρίες, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά για αυτούς που δεν είναι τεμπέληδες, θέλουν να δουλέψουν και πρέπει να τις εκμεταλλεύονται και να τις πιάσουν. Για αυτό που θα έρθει εδώ και περιμένει να τον βρουν μόνοι τις ευκαιρίες και να κάνετε έτσι, ας το ξεχάσει κάτι σπίτι του. Δεν πιστεύω, όχι μόνο στην Αθήνα, πιστεύω ότι γενικότερα στη ζωή δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι μια παροιμία. Για να σου χτυπήσει η ευκαιρία την πόρτα, πρέπει να έχει φτιάξει μια πόρτα. Ωραία. Ναι. Για να βρει κάπου δηλαδή. Ακριβώς. Εάν εσύ δεν έχει φτιάξει την πόρτα, η ευκαιρία δεν θα έχει πόρτα να χτυπήσει. Οπότε πρώτα φτιάξει την πόρτα και επίσης άλλη μια παροιμία λέει είναι χίλιες φορές να είσαι έτοιμος για μια ευκαιρία που δεν θα έρθει παρά να είσαι ανέτοιμος όταν έρθει η ευκαιρία. Αυτό ακριβώς. Και αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Κοίταξε, ξέρεις τι, εγώ δεν ήξερα όλα αυτά. Ήξερα ένα μέρος από αυτά που λες τώρα. Από ένα τραγικό συμβάν που είχα δει στο τσάι με λεμόνια το αναφέρεις. Δεν ήξερα ότι γενικότερα είχες συμβεί έτσι στη ζωή σου και άλλα έτσι τόσες πολλές δυσκολίες. Και συνδέομαι μαζί σου, τελικά συνδεόμαστε σε πολλά πράγματα. Εμένα τώρα, όλα αυτά που αναφέρεις, μου θυμίζεις εμένα τον εαυτό μου πριν να ανοίξω το κατάστημά μου. Δηλαδή, εγώ είμαι με τη γυναίκα μου από 18 ετών είμαστε μαζί. Μένω κι εγώ μόνος μου από 18 ετών. Μαζί με τη γυναίκα μου. Μέναμε μόνοι. Σοβαρός. Λοιπόν, μένω άνεργος σε μια φάση. Παρότι στα 22 μου όμως, από 18 χρονών μέχρι το 2009, ζούσα εγώ με τη γυναίκα μου σε δικό μας σπίτι. Εμείς συντηρούμαστε αποκλειστικά μόνοι μας, με τις δουλειές μας. Στραβώνει με έναν τρόπο η ζωή μου και σε προσωπικό επίπεδο, πολύ, κάτι δικά μου οικογενειακά, και μένω και χωρίς δουλειά, ρε φίλε, και φτάσαμε σε σημείο με τη γυναίκα μου να μας κάνουν έξωση από το διαμέρισμα που μέναμε. Και επειδή χρωστούσα πολλά ενίκια, δεν είχα μία, είχα σταματήσει το bodybuilding για 3 χρόνια, γιατί δεν είχαμε χρήματα ούτε για τη διατροφή μου. Και θυμάμαι μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή μου ήταν ότι αναγκαστήκαμε και φύγαμε σαν τους κλέφτες από το σπίτι, γιατί χρωστούσα κάποια νίκη που δεν είχα τα χρήματα να τα δώσω. Από τη δουλειά μου, μου χρωστούσαν λεφτά από τη δουλειά μου. Δεν ήταν ότι δεν δούλευα. Η δουλειά μου είχε αρχίσει. Φύλακας και δούλευες, ε? Φύλακας, ναι. Αλλά μου χρωστάνε τότε από τη δουλειά μου πάρα πολλά μηνιάτικα. Οπότε όλες, τα πάντα είχαν μείνει πίσω. Και μετά, ενώ μου χρωστάγανε λεφτά, αναγκάστηκα να παραιτηθώ. Και είχα μείνει εγώ 3.000 πίσω που χρωστάγανε τη δουλειά. Κοντά 7-8 μισθούς, δηλαδή 7-8 μήνες ήμουν απλήρωτος. Μου δίνανε κάτι έναντι 200 ευρώ, 300 ευρώ κτλ. Απίστευτο. Οπότε εγώ χρωστούσα 3 νίκια στο σπίτι, φαντάσου, δεν είχαμε μία ούτε για φαγητό. Και θυμάμαι, ρε φίλε, ότι ένιωθα όταν ήθελα να αναγκαστώ με τη γυναίκα μου να τα πάρουμε σαν τους κλέφτες τα πράγματα να φύγουμε, να πάμε κάπου αλλού. Και δεν θα πλήρωνα τα νίκια που χρωστούσα. Έλεγα, ρε φίλε, ένιωθα τόσο άσχημα. Δηλαδή, ότι έβαζα τη γυναίκα μου, ότι πώς να σου πω, ότι δεν είμαι τόσο άντρας να την μπορώ να τη ζήσω, ρε παιδί μου, καταλαβες. Ότι ξέρεις, ήταν ένα πολύ, πολύ άσχημο συνέστημα αυτό. Ενώ ουσιαστικά εσύ απλά δεν ήσουν πληρωμένος, ρε φίλε. Ναι, αλλά ξέρεις, όταν ξέρεις, σου συμβαίνει αυτό, ρε φίλε, λες τώρα την έχω βάλει εγώ σε μια διαδικασία. Έπρεπε να έχω βρει τη λύση. Καταλαβαίνεις. Ναι. Σε καταλαβαίνω, ναι. Μετά, όπως λες και εσύ όμως, επειδή κυνηγούσα τους στόχους μου, σιγά-σιγά στρώνε τα πράγματα, αποκτούσα μια φήμη καλή, ότι ήμουν σωστός επαγγελματίας κτλ. Και σιγά-σιγά βρήκα τα πατήματά μου και στο επαγγελματικό κομμάτι κατάφερα να κάνω την επιχείρησή μου. Αλλά φαντάζομαι τώρα όταν καμιά φορά σκέφτεσαι, γυρνά πίσω και λες. Πριν 3 χρόνια, ας πούμε, δεν είχα να αγοράσω κοτόπουλο. Και μετά από 3 χρόνια κατάφερα να στήσω επιχείρηση, ρε παιδί μου. Λες, ξέρεις, αυτό το level up. Ναι.
Το καταλαβαίνω απόλυτα και σκέψω εγώ τώρα που δίνω και σε subscriber ό,τι μπορώ από χρήματα που με περισσεύουν. Δεν με περισσεύουν. Όλα τα δίνω. Εγώ τώρα, ας πούμε, έχω 100 ευρώ. Και μπορώ να το δείξω, μπορώ να το δείξω κιόλας. Και γενικά, εγώ αυτό που, που ξεκίνησα είναι. Τα γυρνάς όλα πίσω. Δεν θα πω, όχι. Εκτός αυτό. Εγώ όταν ξεκίνησα, είπα τα social, αλλά ότι δεν θα πω ποτέ στη ζωή μου ψέματα. Αν πω έστω και ένα, θα τα σβήσω όλα. Και το άλλο μου είναι ότι τα ρίχνω όλα τα λεφτά πίσω. Ναι. Τώρα. Σκέψω ότι αυτό που δίνω εγώ σε subscribers και αυτά και σε άτομα που δουλεύουν εστίαση και αυτά, το κάνω και για μένα πάρα πολύ. Με γεμίζει απίστευτα. Μακάρι να γίνω πλούσιος για να τα δώσω όλα. Yeah. Αλήθεια σου λέω. Yeah. Να μην βγάλω, να μην μείνουν τίποτα σε μένα να τα δώσω όλα. Καθώς έχω, σκέφτομαι ότι είχα παλιά μια κοπελίτσα πολύ ωραία, δεν τα ξεχάσω αυτά. Και πήγαμε στο Λούνα Πάρκ. Τελευταία στιγμή με λέει πάμε Λούνα Πάρκ. Με την φίλη της και το αγόρι της. Εγώ το μεταξύ μου δεν ευρώ πάνω μου, ε. Άκου τώρα. Φτάνουμε στο Λούνα Πάρκ, πάμε να μπούμε εκεί, πάμε να μπούμε εκεί. Εγώ έκανα ότι αρρώστησα. Μωρό μου, λέω, τι έγινε εδώ πέρα, λέω, το κεφάλι μου, ζαλίζομαι και έφυγα σπίτι εγώ. Τάπα ήμουνα. Ναι. Το πόσο άσχημα ένιωσα δεν περιγράφεται. Ναι, ναι, ναι. Και πολλές άλλες φορές. Στο σούπερ μάρκετ, πόσες φορές πήγαινα και δεν φτάνανε στο ταμείο τα λεφτά. Άκουσε λίγο που έχω πάθει εγώ. Λοιπόν. Είμαστε ρε φίλε με τη γυναίκα μου τώρα και είμαι και εγώ τάπα όπως λες τώρα. Και έχουμε ρε φίλε κάτι λεφτά του τύπου 35 ευρώ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Okay. Φεύγω λοιπόν και είναι να παραλάβω ένα δέμα. Λοιπόν, πάω στο δέμα και το δέμα ήταν να το παραλάβω, ας πούμε, έκανε 7 ευρώ να το παραλάβω. Έχω λοιπόν έχω στο τσέπη μου ένα κοσάρικο και ένα δεκάρικο. Βγάζω εγώ ρε φίλε και δίνω το κοσάρικο. Νομίζοντας όμως ότι έχω δώσει το δεκάρικο. Okay. Ήταν εγώ το δέμα, 8 ευρώ το δέμα, ας πούμε. Και έτσι λέω εγώ κράτατα, 2 ευρώ. Όχι! Άκου, πάμε φίλε στο σούπερ μάρκετ. Τα έχουμε υπολογίσει τώρα τσίμα-τσίμα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Και φτάνουμε στο ταμείο και βγάζω το δεκάρικο. Και μου λέει γυναίκα μου. Και ήταν. Μου λέει γυναίκα μου, τι έγινε. Τι λέω το κετό. Μου λέει πάμε να τα πάρει πίσω. Τι σου τρελίσε, ρε. Θα πω μέσα να τη πω εγώ το ίδιο πράγμα τη κοπέλα. Μου λέει σήκω. Και φεύγουμε και μπήκε μέσα η γυναίκα μου και τα πήρε. Τα πήρε. Ναι, όχι, αφού δεν είχαμε. Ήμασταν, φαντάσου τώρα σε τι σημείο ήμασταν. Καταλαβαίνω, ναι. Ναι. Μπράβο, η γυναίκα ήταν σπαθή, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Άμα δεν μπορούσατε μετά να τα πληρώσετε, πώς θα γίνει. Μπράβο. Άστα να πάνε. Και εγώ δεν θα το έκανα, έτσι είμαι. Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω ποτέ. Και εγώ. Δεν θα το έκανα. Είσαι τρελός, μου λέει. Πάμε, μου λέει. Σου θα πει. Εγώ σου δεν παίρνω. Μου λέει πάμε, μου λέει. Και μπήκε. Λέει συγγνώμη, μπερδέθηκε ο άντρας μου. Εντάξει. Κράτα τα 2 ευρώ, το δεκάρικο φέρω το όμως. Ωραία, ωραία γυναίκα. Και εντάξει, φαίνεται ότι σε στηρίζει χρόνια έτσι και. Φαντάσου τώρα ότι είμαστε από το σχολείο μαζί. Δηλαδή είμαστε τώρα από το 2004. Είμαι σίγουρος ότι είστε πολύ τυχερός, αλλά και αυτή σίγουρα. Εντάξει, και νομίζω ότι όλοι θέλουμε μια τέτοια γυναίκα. Τέτοιες σχέσεις θέλουν αμοιβές υποχωρήσεις. Ναι. Και εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να βρω μια γυναίκα που να μην θέλει τίποτα και να τη χαρίσω τα πάντα. Κατάλαβες αυτό. Ναι, ναι. Αυτές οι γυναίκες αξίζουν να πας σε έναν κόσμο στα πόδια τους. Να ξέρεις. Συμφωνώ απόλυτα. Και ειδικά όταν κάνεις παιδιά, ξέρεις, εκεί πέρα, ρε φίλε, αλλάζουν τα πράγματα. Ξέρεις, αλλάζουν οι προτεραιότητες και είναι διαφορετικά τα πράγματα και βλέπεις. Πώς η σχέση αυτό. Δυναμώνει, έχουν βέβαια και προβλήματα, αλλά είναι εντάξει μια διαφορετική συνθήκη. Επίσης... Εγώ να πω, ναι. Να σου πω ότι εγώ μετά από ένα σημείο μου στέλνανε άτομα για να με εκμεταλλευτούν φούλε δωρε. Δηλαδή για να τους κάνω διαφημίσεις δωρεάν, για να μου κάνουν πράγματα που ουσιαστικά δεν μου το κάνουν για να με βοηθήσουν. Ναι. Αλλά για να βοηθήσεις εσύ αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ είχα τρελαθεί, είχα ξεδερώσει φουλ με την Αθήνα. Αρση. Αλλά θυμήθηκα έναν που μου είχε πει όταν είχα έρθει. Εκτός του ταξιτζή που με το που πάτησα, πρώτη μέρα να έχει κάνει όλα αυτά και να σου λέει ο ταξιτζής φύγε πίσω, τι ήρθες εδώ πέρα, θα καταστραφείς και τέτοια, να σου πει την ψυχολογία, πάρει παρχεία. Άστο. Εκτός αυτό, είχε βρεθεί ένας άνθρωπος και μου είπε «Η Αθήνα, αν την αγαπήσει, θα σε αγαπήσει». Κράτησα αυτό, την αγάπησα την Αθήνα και με αγάπησε όντως. Περίμενα κάποιον να μου στείλει για αυτή τη συνέντευξη. Όχι ότι είμαι κάτι, όχι ότι το παίζω κάτι, ο τελευταίος των τελευταίων είμαι για τον εαυτό μου.
Όλα τα παιδιά που βλέπω έξω που με γνωρίζουν, τα παίρνω αγκαλιά και μιλάω, σταματάω με τον καθένα 2 λεπτά. Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν γιάκι έτσι. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Όποιος με έχει δει και το έχω κάνει, ας με διαψεύσει, ας γράψει στα σχόλια. Γιατί είναι χαρά μου, με γεμίζει. Ξέρω ότι με δημιούργησε ο κόσμος. Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο στον κόσμο να απαντάω στα μηνύματα και στο TikTok και αυτά και σε όλα τα live, για να μπορέσουν να καταλάβουν τι πρεσβεύω και τι είμαι. Και κάθε φορά που βλέπω ένα άτομο έξω να με χαιρετάει και να λάμπουν τα μάτια του, τον παίρνω αγκαλιά. Ωστόσο, δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σημείο. Θέλω να μείνω ότι περίμενα κάποιον να μου στείλει για συνέντευξη, χωρίς να στείλω εγώ σε κανέναν. Γιατί, όπως σου είπα, δεν είμαι τραγουδιστής, δεν είμαι κάτι για να πηγαίνω σε συνέντευξη. Και με στέλνει ο τσάι με λεμόνι, με κάνει follow και με λέει: Χρήστο, καλησπέρα. Θες να κάνουμε ένα τσάι με λεμόνι? Και λέω: Ναι, πότε θέλεις? Μου λέει: Έλα εκεί και εκεί. Και λέει: Θες κάτι να μην σε ρωτήσω ή κάτι να ξέρω εγώ? Έτσι και έτσι κάνουμε. Λοιπόν, λέω: Ρώτα με ό,τι θες. Λογικά θα κάνω ντου, τι λέω, θα δεις. Ναι. Και ο τύπος, με αυτά που έλεγα ότι αυτοκτόνησε ο πατέρας μου, μικρός κλπ., έμεινε κάγκελο, δηλαδή τάχασε. Και εγώ αυτά δεν τα είπα για να με λυπηθεί ο κόσμος. Δεν έχει τίποτα να με λυπηθεί ο κόσμος. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και πιστεύω ότι έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και από 15 χρόνια και από 13 δουλεύω, τέλος πάντων και πιο μικρός. Ας μην βάλω τα φορτηγά που με έπαιρνε ο πατέρας μου μαζί του και ήμουνα δημοτικό. Ας μην τα βάλω αυτά και τα πρόβατα που τάιζα στο δρόμο και κρυβόμουν από το δρόμο να μην με δουν τα παιδιά γιατί ντρεπόμουν. Ενώ οι άλλοι ήταν έξω και εγώ ήμουνα κάθε μέρα στα πρόβατα όταν δεν είχα σχολείο. Ας μην τα πω αυτά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και δεν είμαι προφανώς για λύπηση. Δεν τους βλέπω καν. Αλλά ο λόγος που πήγα ήταν και έκανα αυτό το ντου ήταν για να δώσω πραγματικά με όλη μου τη δύναμη στους νέους. Γιατί ξέρω ότι περνάνε πολύ χειρότερα. Τώρα, εγώ μπορεί να χάσα ένα γονέα έτσι, αυτοί μπορεί να χάσαν δύο, ή μπορεί να μην τους είχαν γνωρίσει ποτέ, ή μπορεί να μην έχουν σπίτι, ή μπορεί να μην έχουν μία, μπορεί να έχουν καρκίνο, μπορεί να έχουν χάσει μικρά αδερφάκια, μπορεί να έχουν δει μπροστά τους τα πάντα. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα και να μην υπάρχουν όμως, ακόμα και αυτό που περνάω, ήθελα να τους πω ότι ξεπερνιέται, τράβα κουπί, αυτό είναι το κουπί της ζωής, αυτό έλεγα πάντα, ότι δεν είναι ούτε ότι σε παράτησε τον κομμενάκι, ούτε ότι δεν έχεις χρήματα, ούτε ότι επειδή δεν έχεις σώμα και έχεις κυλίτσα. Αυτά είναι μαλακίες. Αυτά φεύγουν και έρχονται. Άλλωστε, όταν πάμε 50-60 χρονών, σώμα δεν θα μείνει και θα έχει μείνει η ψυχή σου και τι έχεις αφήσει και τι είσαι εσύ. Επομένως, αυτό έκανα ντου. Τα είπα όπως ήθελα να πω, δεν τράπηκα για τίποτα. Είπα όλο αλήθειες και ότι δούλευα πόρτα και ήμουν απλά τσιράκι και οι άλλοι γινόταν αμάξι. Και να μην δουλέψετε πόρτα, επειδή είναι μόνο οι χαζοί δουλεύουν τέτοιες δουλειές. Είναι χαζοί και όποιος σηκώνει χέρι είναι ο πιο χαζός στον κόσμο. Και έχω σηκώσει πολύ χέρι στη ζωή μου και έχω φάει κιόλας ξύλο. Να μην κάνω μαγκές, να εκτιμάνε τους γονείς τους. Αυτό ήθελα να πω. Θυμάσαι, Χρήστο, που σε πήρα τηλέφωνο τότε μόλις είδα τη συνέντευξη. Και γι' αυτό σου είπα και πριν ότι συνδεόμαστε σε πολλά πράγματα. Γιατί όταν είδα τη συνέντευξη, είδα αυτό το τραγικό συμβάν που είχε συμβεί με τον πατέρα σου. Επειδή και εμένα, όπως σου είπα, και εμένα έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο πέρσι, έχασα τη μάνα μου τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και με άγγιξε πάρα πολύ. Και αυτά που λες τώρα με έχουν συγκινήσει. Με έχει συγκινήσει, γιατί ξέρω. Εγώ είμαι πολύ δυνατός. Και θα να σου πω κάτι. Αυτό εδώ με το που είπα ότι αυτοκτόνησε ο πατέρας μου στο τσάι με λεμόνι, το έχω πει σε πάρα πολλά άτομα που δεν ήταν καλά και μου έλεγαν τον πόνο τους και στο έπαιρναν και έμεναν κάγκελο. Και μου λέει. Και σκεφτόταν από μέσα χωρίς να πούν κάτι. Τι κάθομαι και κάνω, λέω. Ο άλλος δες τι μου λέει. Κατάλαβες. Δηλαδή, έχω δώσει πιστεύω σε πάρα πολλούς θάρρος και δύναμη με αυτό το κομμάτι. Βέβαια, όταν έδωσα τη συνέντευξη, δεν ήθελα να δει τη συνέντευξη η μάνα μου και ο αδερφός μου, γιατί θα τους στεναχωρούσα. Αλλά καλύτερα να στεναχωρήσεις αυτούς που αγαπάς για λίγο και να σε καταλάβουν. Παρά να μην δε δώσω δύναμη σε τόσους νέους που με παρακολουθούν. Και με το που ανεβαίνει η συνέντευξη να έχω 200 μηνύματα και να απαντάω 3 μέρες. Και τα 50 να μου λένε, Χρήστο, να σου πω την αλήθεια, δεν σε πήγαινα καθόλου, δεν ξέρω, νόμιζα ότι είσαι ψώνιο, ότι είσαι και έτσι. Αλλά μετά από αυτό σου ζητάω 1000 συγγνώμη, ντρέπομαι και είσαι το καλύτερο παιδί. Ναι. Και αυτά ήταν 50 μηνύματα. Άλλα 100 σίγουρα ήταν από πιτσιρικάδες να μου λένε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έδωσες δύναμη. Κάποιοι μικροί πάλι να μου λένε λυπάμαι πάρα πολύ, στεναχωρήθηκα. Δηλαδή αυτή η αγάπη που πήρα εγώ από τον κόσμο, εγώ έχω πετύχει στα social και στα YouTube και στα άλλα.
Έχω πετύχει. Εγώ είμαι πετυχημένος. Και ας μην βγάζω τα λεφτά και έτσι. Μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω, να με αγαπάει ο κόσμος και τα έχω καταφέρει. Να είμαι πετυχημένος. Αυτό. Που και πιστεύω ότι έχω βοηθήσει πολύ κόσμο. Μετά από αυτή τη συνέντευξη που λες και σε μένα ακριβώς συνέβη το ίδιο. Όχι, εγώ ήξερα την παιδίσα. Απλά, ξέρεις, είναι ένα παραπάνω ρε φίλε, γιατί επειδή το έζησα εγώ πολύ, πολύ πρόσφατα αυτό και μια χρονιά η περσινή, ας πούμε, και για μένα και που απέχω τώρα από τα social media είναι που απέχα κανένα διάλειμμα από το YouTube, ήτανε, είχα τύψεις, ένιωθα μέσα μου ρε παιδί μου ότι αν ασχοληθώ με το YouTube, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή ένιωθα, πώς πω, σαν να συνεχίσω τη ζωή μου, σαν να μη σέβομαι τη μητέρα μου, δηλαδή είχα μια τέτοια ενοχικότητα ρε παιδί μου είχε βγει. Και γενικά ήταν μια περσινή χρονιά που λίγο ψαχνόμουν με τον εαυτό μου, δηλαδή. Ξέρεις, γιατί όταν χάνεις τον γονιό σου με αυτοκτονία, νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ, γιατί αρχίζεις και νιώθεις μέσα σου και κάποιες τύψεις, λες, γίνανε πράγματα που δεν είδα. Και εγώ λέω, ας πούμε, γιατί έβγαινα τόσο με τους φίλους μου μετά που άρχισε να κολοβαράω, που ήταν της ηλικίας, έτσι, εντάξει, το παιδί θέλει να βγει, ρε φίλε, και λίγο, έτσι δεν είναι. Και έλεγα, ενώ είχε χρεωθεί ο άνθρωπος και τραβούσε κουπί, ξέρω εγώ, και πάλευε, γιατί να μην δεν πάω να τον βοηθήσω. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Αλλά απ' την άλλη λέω, καμιά φορά λέω, και αυτός θα μπορούσε να το παλέψει όμως και να μην το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι, κατάλαβες. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά αυτό που έλεγε και αυτός και μου έχει μείνει και το λέω και εγώ, όποιος φεύγει ησυχάζει, αυτοί που μένουν πίσω τραβάνε το κουπί. Ναι. Επομένως λέω, εγώ τώρα έκατσα με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου. Το τράβα κουπί το λέγε, το τράβα κουπί ήταν έκφραση του πατέρα σου, το τράβα κουπί. Όχι, όχι. Εγώ το συμπλήρωσα. Αυτό έλεγε ότι ξέρεις. Το άλλαξα εγώ τώρα, μετέπειτα. Έλεγε ότι ξέρεις, οι πίσω τραβάνε το Λούκι. Εγώ το έκανα τραβάκι. Ναι. Και ναι, και κάτσαμε εμείς μετά, καταστραφήκαμε. Ρε, δηλαδή να νιώθουμε δηλαδή, ελεημοσύνη. Δηλαδή είχα στυχαθεί, ρε φίλε. Τι να με λυπούνται, έβλεπα έξω. Και μετά αναγκαστικά μου είχε βγει μία μαγιά και μία εχθρικότητα που δεν ήμουν εγώ αυτός. Γιατί ήθελα ουσιαστικά να μην με λυπούνται, κατάλαβες. Και τότε είχα γίνει άλλος άνθρωπος. Δηλαδή μου είχε κάνει πάρα πολύ κακό αυτό. Μέχρι που πήρα για το σκύλο μου και άλλαξαν πραγματικά όλα. Αλλά σκέψω ότι εγώ, το έχω ξαναπεί βέβαια αυτό, αλλά δεν πειράζει, εδώ θα το ακούσουν νέα άτομα. Όταν είχα βγει μετά από 1,5 μήνα, ρε φίλε, κλεισμένο στο σπίτι, με παίρνει ένα φιλαράκι μου. Πάμε ρε μαλάκα να βγούμε, λέω, τόσο καιρό έχεις να μπεις. Δεν μου είπε τίποτα άλλο γιατί στον πατέρα μου και αυτά. Πάμε ρε να βγούμε. Βγαίνουμε και με δείχνει μια παρέα 5 ατόμων. Με δείχνουν με το χέρι, να, αυτού νου είναι ο πατέρας. 4-5 άτομα, δεν θυμάμαι καν πώς ήταν. Και λέω, ρε φίλε, έχω να βγω τόσο καιρό. Βγαίνω να ξεσκάσω, να διασκεδάσω, να ξεχαστώ λίγο. Που όσο δεν πήγαινε να ξεχαστώ, εννοείται. Γιατί εγώ είδα τρομερές και φρικαστικές λεπτομέρειες. Και να σε δείχνουν και να σε στιγματίζουν αντί να σε αγκαλιάσουν και να σου πούνε Χριστάρα, τι κάνεις ρε φίλε, ή και να μην σε ξέρουν, πια σου ρε φίλε, τώρα αντάλλου είστε καλά, και να σου πούν κάτι, ή έστω να διαφορήσουν ρε φίλε, και αυτό είναι μια χαρά. Και να με δείχνουν, ωραία, βγήκα, όταν τους βρήκα, τους έδειρα όλους. Και ήμουν ένα λεπτό παιδάκι, και επειδή κατάλαβαν τι έκαναν και ντρεπόντουσαν, καθόντουσαν και τις έτρωγαν, κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό. Και γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Ειδικά σκέψτε μια επαρχία σε μια μικρή πόλη, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δεν το συζητάμε. Αλλά να σου πω κάτι, όλες αυτές οι δυσκολίες μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, μας κάνουν να βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Σε δυναμώνουν, σου οριμάζουν, σε δυναμώνουν. Έτσι, όταν έχεις βιώσει. Και χαίρομαι, ξέρεις, Χρήστο, αυτό που είπες πριν, ότι ενώ σου έχουν συμβεί αρκετά πράγματα, μπορείς να αξιολογήσει την κατάσταση, να πεις ότι άλλοι έχουν περάσει δυσκολότερα. Άλλοι έχουν ακόμα πιο δύσκολη ζωή και έχουν ακόμα λιγότερα πράγματα. Και ξέρεις, είναι συνήθως αυτή τη συνειδητοποίηση την έχουν παιδιά που έχουν βιώσει πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Γιατί πιο πολλοί που δεν έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις, όταν θα έρθει μια δυσκολία, νομίζουν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και δυσκολεύονται να την αντιμετωπίσουν. Ναι. Αυτό, εγώ γι' αυτό πιο πολύ ήθελα να σου πω. Σηκωθείτε πάνω, κυνηγήστε τον στραβήστε το κουπί σας, ό,τι έγινε, τα προβλήματα δεν τελειώνουν. Μην κάθεστε και κλαίτε σαν γυναικούλες. Κανένας δεν υπάρχει να σας βοηθήσει, ούτε να σας λυπηθεί. Και εμένα όταν πέθανε ο πατέρας μου, δεν είχαμε φράγκο, η μητέρα μου ήταν άνεργη. Ήμασταν τρία παιδιά και μας άφησε χρέη άστο. Άπειρα χρέη. Και τι θα έπρεπε να κάνω, να κλαίγομαι και να ζητάω και να κάνω.
Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ξεκίνησα να δουλεύω. Και επίσης αυτό που δεν το έχω πει ποτέ, άκου εδώ τώρα να καταλάβεις τι κοινωνία, γαμοκοινωνία ζούμε. Άκου. Oh. Δούλευα σε μια ταβέρνα. Κανονικά, πάντα δουλεύω εγώ. Και όταν ζούσε το πατέρα μου, δούλευα σε μια ταβέρνα. Έκανα 3 μεροκάματα, έπαιρνα από 20 ευρώ. Έπαιρνα 60 ευρώ τη βδομάδα. Έπαιρνα. Άκου τώρα, δεν είχε πιο πολλά μεροκάματα να μου δώσει. Με είχε βάλει ένα φίλο μου εκεί, βοηθό σερβιτόρου. Πεθαίνει ο πατέρα μου. Και πηγαίνω μετά την τέταρτη μέρα για δουλειά. Γιατί χρειαζόμαστε λεφτά. Τι θα κάτσω να κάνω, κλαίω. Δεν έβγαινα από το σπίτι, αλλά δουλειά έπρεπε να πάω οπωσδήποτε. Ίσα-ίσα να κάνω τη δουλειά. Πάω εκεί πέρα. Δεν έχω όρεξη όμως. Εννοείται, δεν θα είμαι. Δεν θα είμαι και χαχαχαχου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 χ
τέτοιο, γιατί δεν είμαι χαλογελαστός και δεν έχω όρεξη. Τι λες ρε φίλε. Μετά από λίγο καιρό κλείνει η ταβέρνα από χρέη και έτσι. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε, τι να τους πεις. Τραγικό, Χρήστο, είναι τραγικό ρε φίλε, τραγικό, πραγματικά. Σκουπίδια. Είναι τραγικό. Σκουπίδια είναι όλοι αυτοί, είναι μέχρι να τους χτυπήσει κάτι το ίδιο στο σπίτι. Μετά γίνονται γατάκια και μετά κλαίγονται. Αλλά έχει ο Θεός, πάντα αυτό έλεγα. Και με τη μία μετά είχα βρει άλλη δουλειά. Ενώ πήγαινα σχολείο, δούλευα ταυτόχρονα. Μετά κι άλλο κακό μου είχε συμβεί. Είχα τρακάρει. Γιατί ήθελα... Ναι, σχόλασα τη δουλειά και πεινούσα πάρα πολύ. Σχόλασα τη δουλειά, πεινούσα πάρα πολύ. Είχα ένα ζετάκι, ένα παπάκι. Τράκαρα σε μια διασταύρωση χωρίς κράνος. Βγήκε μια γυναίκα από το στοπ. Εγώ έτρεχα λίγο περισσότερο, αλλά αυτή βγήκε από στοπ. Ναι. Μουράγησε τη λεκάνη και έμεινα και 3 μήνες στο κρεβάτι. Δηλαδή, η μάνα μου είχε να αντιμετωπίσει μετά και αυτό. Αυτό έγινε κοντά με το στο θάνατο του πατέρα σου? Ναι, ναι, πολύ κοντά. Άστα να πάρει. Οπότε όλη γενικά η ζωή μου είναι έτσι κάπως. Τώρα έχεις βρει τα πατήματά σου. Όλος αυτός ο κόπος που έχεις και η δουλειά έχει αρχίσει και σου γυρνάει πίσω. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ποιος είναι ο Χρήστος. Κοίτα. Και το δείχνουν έμπρακτα. Επίσης, φοβερή στιγμή για μένα ήταν το live που έκανες για τους 100.000. Δηλαδή, νομίζω... Δηλαδή, αυτό, φίλε, ήταν μια συγκινητική στιγμή. Νομίζω ότι νομίζω ότι ήταν μια συγκινητική στιγμή για όλους που ήμασταν στο live. Ναι. Γιατί και πάλι φαίνεται η αυθεντικότητά σου. Δηλαδή, και που σηκώνεσαι σε μια φάση, λες, μην βάζετε άλλα λεφτά, θα κλείσω το live. Δηλαδή, πραγματικά ένιωθα ότι δεν ήθελες να σου βάλουν χρήματα. Δεν ήθελα ούτε 10 λεπτά σέντ. Πετούσανε μέσα λεφτά, 1000 ευρώ έφτασαν να πετάνε. Ένιωσα φουλ άσχημα. Καθώς εγώ εκείνη τη στιγμή απλά έλεγα να κάνουμε subscribe για να φτάσουμε τους 100.000 και διάβαζα τις ερωτήσεις του κόσμου και απλά έλεγα κάποιες ιστορίες από τη ζωή μου. Και επειδή με συμπαθούσαν ή τους συγκίνησα ή με κατάλαβαν, με ένιωσαν τέλος πάντων, βάζανε λεφτά και έφτασε 1000 ευρώ το live. Εγώ ένιωσα full χάλια, δεν ήθελα ούτε ένα ευρώ από το live και πήγαμε μέσα σε 2 ώρες 4.000 subscribers. Και αν δεν έκλεινα το live, να ξέρεις, τα λεφτά θα είχαν πάει 1.500 ευρώ και θα είχα πάρει άλλους 1.000 subscribers. Ναι, ναι. Δεν, το έκλεισα να σταματήσω. Μα νομίζω ότι μέχρι την άλλη μέρα έχεις πάει 105.000, έχεις πάει συνέχεια, αυτό και πήγαινε. Ναι. Γιατί αυτό το live είναι και πάνω και το βλέπανε. Ακριβώς. Και το ξαναβλέπανε. Ναι. Και όλο έπαιρνα σχόλια, δηλαδή, ο Χριστάρα σου αξίζει και τέτοια, respect. Και γενικά, σκέψου και τώρα για να καταλάβεις, άκου, και την ίδια μέρα με το live είχα δώσει 300 ευρώ σε κάλαντα και σε subscribers. Και λέω, θα πλήρωνα ένα νίκη, λέω, αλλά χαλάλι, λέω, χάρηκα πόσα παιδάκια και χάρηκα πραγματικά κι εγώ και το παιδί που ήταν μαζί μου, λέω, τι ωραίο είναι να δίνεις λεφτά για να κάνεις τόσο κόσμο να χαμογελάσει, ρε φίλε, και να χαίρεται και να εκτιμάει το 20άρικο. 300 ευρώ, σκέψου 20άρικα σε 300 ευρώ πόσο έδωσα. Μπράβο. Και πολύ μετά ανοίγω και μου δίνει ο κόσμος 1000. Και αυτό στη ζωή μου γίνεται πάντα. Δηλαδή, κάθε φορά που δεν τα παρατάω, ένα χέρι με τραβάει. Ένα χέρι με τραβάει και μου δίνει χρήματα, μου ανοίγει πόρτες. Γιατί πιστεύω, αυτό το λέω πάντα, ο καλός άνθρωπος, όσες φορές και να χάσει το δρόμο του, γιατί θα το χάσει το δρόμο του,
Γιατί οι δαίμονες, οι κακές παρέες, θα σε επηρεάσουν. Θα το χάσει το δρόμο σου. Δεν γίνεται. Θα τον βρει όμως. Ο καλός ο άνθρωπος θα τον βρει το δρόμο. Και πάντα τον έβρισκα τον δρόμο. Και τώρα δεν βγάζω λεφτά. Δηλαδή τα χρήματα που βγάζω τα ρίχνω πίσω. Δεν υπάρχει κάποιο μήνα να πω ότι έβγαλα τόσα, καθώς δεν υπάρχει κάποιο μήνα χωρίς άπειρα έξοδα. Δηλαδή, κατάλαβες, πάντα κάμερες, τέτοια πράγματα. Τώρα, αν κάποιο μήνα δεν χρειαστώ εξοπλισμό και τα βίντεο μου είναι πιο φθηνά, δεν ξέρω πόσα χρήματα θα κάνω. Απλά δεν έχω ούτε 0 ευρώ στην άκρη, 100 ευρώ συγκεκριμένα. Και. Ναι. Και είναι κάπως λάθος αυτό, αλλά ξέρεις τι. Βγαίνω με ένα 20 να βρω έναν subscriber. Ξέρεις τι γίνεται. Και... Να σου πω κάτι. Δημιουργεί. Και έχω βγάλει από το ATM 60 για να μου το βγάλει. Στα 20 α πούμε, για να μην μου δώσει 50 ευρώ. Και τα δίνω όλα. Επειδή βρίσκω πολλούς. Πάω σπίτι, μετά λέω τι έκανα. Oh. Αλλά ο κόσμος νομίζει επειδή δίνεις λεφτά ότι έχεις. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό γιατί εγώ δεν έχω όντως λεφτά. Yeah. Και τα δίνω όμως επειδή. Ξέρεις τι, το αγαπάω, δεν ξέρω και χαίρομαι. Ρε φίλε, δημιουργείς μια συνθήκη να είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Και νομίζω ότι αυτό σε μπουστάρει. Δηλαδή, το δημιουργείς βέβαια μόνος σου, αλλά νομίζω ότι ναι, κατάλαβα, σε κρατάει πεινασμένο, σε κρατάει λες φίλε πρέπει. Γι' αυτό είσαι πέτος επικαίρι σου 3.500, γι' αυτό. Ναι, και γι' αυτό γι' αυτό. Ναι, και γενικά δεν τα παρατάω ποτέ. Αυτό είναι... Ποτέ δηλαδή, άμα βάλω κάτι στο μυαλό μου. Αυτό είναι από τα πιο. Να... Είναι και κάτι που και εμένα με ακολουθεί στη ζωή μου. Γενικώς είμαι και εγώ πεισματάρης και δεν το βάζω εύκολα κάτω. Ναι. Και γενικώς με εμπνέουν. Εμένα δεν μου αρέσουν τα λόγια κτλ. Εμένα μου αρέσει να εμπνέομαι με πράξεις ανθρώπων. Και εσύ είσαι ένας άνθρωπος και που εμπνέει σε μένα, να μην τα παρατάς ποτέ. Και εσύ με εμπνέεις γιατί είσαι οικογενειάρχης. Τα έχεις καταφέρει όλα μόνος σου, όλα τα καλύτερα λένε. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν το λέω τώρα απλά γιατί είσαι καλεσμένος. Πραγματικά σου το λέω αυτό. Είσαι από τα λίγα άτομα που πραγματικά τώρα μπορείς να πεις ότι είσαι 100% αυτοδημιούργητος. Είσαι ακόμα στον δρόμο και πας και είσαι ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου, αλλά θα είσαι ένα πολύ αυθεντικό παράδειγμα ανθρώπου που από το μηδέν. Από το πραγματικά από το μηδέν θα καταφέρεις πολλά πράγματα και θα καταφέρεις και άλλα πολλά ακόμα γιατί και έχεις, και έχεις τη θέληση και έχεις το σωστό, έχεις σωστή νοοτροπία. Δηλαδή δεν προσπαθείς να αφαιρέσεις από πάνω σου την ευθύνη. Δεν προσπαθείς να όχι, πεις ότι φταίει κάποιος όχι. άλλος. Ξέρεις ότι την ευθύνη την έχεις εσύ, ξέρεις ότι εσύ πρέπει να δουλέψεις και... Εννοείται. Όλα κινούνται από εμάς, ρε Παντελή. Κανένας δεν θα μας σώσει, κανένας δεν θα μας βοηθήσει. Εμένα όταν πέθανε ο πατέρας μου, δεν ξέρω αν το είπα, στην κηδεία ήρθανε άπειροι. Μου έσφιξαν το χέρι και μου είπαν ότι χρειαστεί θα είμαι δίπλα σου. Ακόμα τους ψάχνω. Πού είναι αυτοί. Ποτέ κανείς. Δεν τους χρειάστηκα εν τέλει και καλά που δεν ήρθανε για να τα καταφέρω τόσο καλά μόνος μου, αν κατάφερα κάτι και δεν τους χρειάστηκα καθόλου. Η μητέρα μου, η πιο άξια γυναίκα του κόσμου, καθαρίστρια, μεγάλωσε 3 παιδιά. Πρόσεχε μια γιαγιά, αυτό ήταν η δουλειά της, καμεροκάματος, δεν δούλευε γενικά. Και είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου και ελπίζω να την κάνω κι εγώ περήφανη μια μέρα. Λάβρα, τώρα εγώ μέσα στο YouTube θα θέλω να αφήνω τα βίντεο μου κάτι, γι' αυτό τα έχω αλλάξει κατά πολύ όλα. Δεν θέλω να ανεβάζω challenge με φαγητά, τουλάχιστον πολύ λίγα, έτσι ώστε να ψυχογείται και ο κόσμος, αλλά κυρίως να δίνω στον κόσμο κάτι ρεστή. Δηλαδή ακόμα και να πάω σε ένα μέρος και να το ταξιδέψω με πολύ αγάπη και να τον βοηθήσω, ας πούμε, αν δεν μπορεί να πάει ή αν πάει, πόσο εύκολο να πάει, να δει τιμές και λοιπά για να ξέρει ή σε κάποιο, να περάσω κάποια πράγματα που του είναι πρωτόγνωρα, τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Οπότε αυτό θέλω να αφήσω κάτι. Και επίσης θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ με χρήματα. Δηλαδή να κάνω βίντεο στο μέλλον, να πάω σε αδέσποτα, να δώσω σε κονσέρβες τόσα και να ταΐσουμε ένα project. Να πάω να φυτέψουμε μπράβο, δέντρα σε ένα μεγάλο βίντεο. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Θέλω να πάω έτσι σε άστεγους. Θέλω να κάνω τέτοια project. Δηλαδή, μπράβο ρε σε Χριστά. Απλά κάνω, μαζεύω τώρα το εξοπλισμό μου αυτά και μιας, θα μιας, να κάνω. Μιας και το ξεκίνησες αυτά, αυτή είναι η στόχη σου τώρα, έτσι είπες κάποιους στόχους. Ναι, τι, ναι.
Πώς βλέπεις τον Χρήστο σε 10 χρόνια? Με βλέπω πάνω απ' όλα ευτυχισμένο. Γιατί αν έχω την υγεία μου, πρώτα ο Θεός, πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό, θα δουλεύω τόσο σκληρά και ακόμα περισσότερο και θα έχω καταφέρει πάρα πολλά από αυτά που θέλω. Άρα σε 10 χρόνια θα είμαι ευτυχισμένος και θα έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, πιστεύω. Αυτό. Άμεση στόχη, τώρα, δηλαδή στόχη που λες... Φεύγοντας, ναι. Φεύγοντας, το θέμα είναι να αφήσεις κάτι εσύ. Ναι. Όλοι θα πεθάνουμε, έτσι. Συμφωνώ. Όλοι θα πεθάνουν. Έχουν πεθάνει πολλοί που τους βρίζουν. Έχουν πεθάνει πολλοί πλούσιοι χωρίς να ξοδέψουν τίποτα. Έχουν πεθάνει πολλοί που τους έχει ξεχάσει και η μάνα τους. Ναι. Έχουν πεθάνει πολλοί που άκτιζαν και δυστυχώς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν κάτι. Έχουν πεθάνει πολλοί ασήμαντοι άνθρωποι που πολύ πιθανόν δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν. Εγώ όταν πεθάνω θέλω πιο πριν να έχω αφήσει κάτι καλό. Ναι. Να πούνε, ας πούμε, δηλαδή αυτός έκανε εκείνο για εκείνο, βοηθούσε, έκανε ή ήταν καλός αυτό. Κάτι να αφήσω. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Άμεση στόχη. Στόχη που λέμε, ας πούμε, ότι έχω κάνει... Έφτιαξα τη λίστα του 2024 και έχω βάλει στο ημερολόγιο μου 10 στόχους που θέλω να τους έχω κατακτήσει μέσα στη χρονιά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι... Γιατί ξέρεις, λέγεται, λένε ρε παιδί μου πάλι, ότι τίνουμε να υπερεκτιμούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε στον ένα χρόνο και να υποτιμούμε πάρα πολύ τι μπορούμε στα 10. Ναι. Ωραία. Για πες κοντινούς στόχους. Ωραία. Μακρινούς στόχους θέλω σίγουρα να γίνω ένας από τους καλύτερους YouTubers στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα επαγγελματικό στόχος που έχω, ένας επαγγελματικός. Τώρα, αν χρειαστεί εννοείται κάτι πάθω ή τα παρατήσω ή κάτι, είμαι διατεθειμένος να ξαναδουλέψω οποιοδήποτε επάγγελμα υπάρχει, καθώς ξέρω πάρα πολλά επαγγέλματα, έτσι. Δεν είμαι τεμπέλης. Οπότε αυτό καλά, ότι... Το μόνο που δεν σου καταλογίζει κανείς είναι για τεμπελιά. Όχι, όχι. Ξέρεις τι, γιατί περισσότεροι λένε άμα κλείσει το ίντερνετ θα πεινάστε και αυτά. Δεν ξέρω οι άλλοι τι θα κάνουν με τα story τους και αυτά. Και εμένα δεν με απασχολεί. Όταν κάποιος κάνει αυτό που αγαπάει και δεν ενοχλεί τον άλλον, εμένα έχει την ευχή μου και να κάνει αυτό που αγαπάει. Από εκεί πέρα, εγώ προσωπικά και τώρα να κλείσει το ίντερνετ, θα πάω να γίνω barman, θα κάνω personal, θα κάνω coaching αν θέλω, θα κάνω ακόμα και stripper. Όχι. Κάνω ακόμα και σερβιτόρος, βενζινάδικο, έχω δουλέψει, λάτζα, οτιδήποτε. Οπότε. Ναι, τώρα η στόχη μου η μελλοντική είναι σίγουρα να γίνω ένας από τους καλύτερους YouTubers στην Ελλάδα κυρίως, να μάθω αγγλικά πολύ καλά έτσι ώστε να κάνω και βίντεο αργότερα στα αγγλικά, αλλά τώρα δεν μαθαίνω αγγλικά καθώς τα χάλια αγγλικά που ξέρω ουσιαστικά είναι content για τα βίντεο μου, γιατί πάω, βρίσκω έναν τουρίστα, τον παίρνω σε δύσκολη θέση, με φέρνει και αυτός και γενικά είναι αληθινό όλο και ναι. Είναι καλό την περίοδο για μένα. Εγώ πέρσι, και δεν έχω... εγώ πριν δύο χρόνια, και χρόνο για να μάθω. Πριν δύο χρόνια εσύ, και εγώ δεν ξέρω καθόλου καλά αγγλικά, αλλά ήμουν μέσα στο γυμναστήριο και είχα πάει να παίξω στη Ρουμανία στον αγώνα και πετυχαίνω μέσα τον Μπραντάο, ένα bodybuilder βραζιλιάνο, κέρδισε την επόμενη μέρα, πολύ καλός ήταν. Τον πετυχαίνω μέσα στο γυμναστήριο, εν τω μεταξύ εγώ ξέρεις, έκανα βίντεο, έκανα vlog, ξέρεις, μία μέρα πριν τον αγώνα κτλ. Και ανοίγω την κάμερα, του λέω εσύ, του λέω μετά, τι του είπα τώρα εκεί, του λέω θα τραβήξω τρού για το YouTube, του έλεγα εγώ εκεί σπαστά. Ανοίγω, δεν ξέρω ούτε που κατάλαβα τι του έλεγα εκεί. Ήμουν εκεί πουλιά χωμένος, ξέρεις, γιατί τον έβλεπα από κοντά κτλ. Αυτός καταλάβαινε, έλεγε yes, yes, bye κτλ. Και μου είχαν σχολιάσει κάτι τύπη από κάτω, Σταυρουλάρκης, αρνητής αγγλικών. Καλά, αυτό κατεμένα μου το λένε. Είναι... από εκεί και πέρα, επίσης, ένας από τους στόχους μου είναι θέλω να έχω ένα condition όλο το χρόνο πολύ καλό, σε χαμηλό ποστό λίπους, έτσι. Τώρα που είμαι και σε TRT και σε, γενικά σε ό,τι κάνουμε. Τώρα που είσαι κόψει τα πολλά full day και cheat meal όλη μέρα και τα λοιπά, ναι, θα είναι πιο εφικτό. Ναι. Κοίτα, τώρα αν μπορώ να κάνω μόνο ένα γεύμα, ας πούμε, σαβούρα την εβδομάδα και μπορέσω να ξαναγίνω όπως ήμουν κομμάτια, μακάρι. Ναι. Καταλάβες, δηλαδή ένα βίντεο που θα έχει σίγουρα λίγο φαγητό ή κάποια επιβίωση ή κάποιο travel, κάτι αυτά, δεν νομίζω να με επηρεάσει και τόσο πολύ. Όχι, αν είναι ένα travel το οποίο είναι
λίγες μέρες ή μία μέρα κτλ. Μπορείς να έχεις προετοιμάσει τα γεύματά σου, δεν είναι κάτι. Ναι, δηλαδή... όχι, εννοώ να χαλάσω το φαγητό, ρε. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Μία μέρα ένα τσίτ μιλά, α πούμε, δεν νομίζω να με χαλάει. Όχι, όχι, όχι. Άμεσα... Απλά εντάξει, δεν θα πρέπει ας πούμε, στα travel να κάθομαι να τα τρώω όλα επί 8 και επί 8. Ακριβώς, εννοείται, εννοείται αυτό. Είναι πολύ λάθος γιατί τα κάνεις όλα σαλάτα και πας εβδομάδες πίσω. Αυτό θέλω να έχω ένα πολύ καλό condition. Εννοείται παράλληλα έχω και το δεύτερο κανάλι που θα κάνω daily. Να έχω υγεία να μπορώ καθημερινά να κάνω ένα βίντεο και αν όχι καθημερινά ανά 2-3 μέρες. Ταυτόχρονα εκείνο το κανάλι μου δίνει. Τώρα Δεκέμβριο μου έδινε καλά λεφτά. Τώρα μου δίνει ας πούμε ένα τετράωρο μισθό πες. Και με αυτό το τετράωρο εγώ μισθό έχω από πίσω ομάδα πλέον όμως. Έχω editor, έχω άτομο που κάνει εξώφυλλα, έχω editor για μικρά βιντεάκια. Μιλάμε για τρία άτομα προσωπικό ναι, έχω. Ναι ρε φίλε, αυτό όμως εσένα ναι. σου λύνει τα χέρια, σου δίνει χρόνο να σκεφτείς. Όχι μόνο τα χέρια. Ξέρεις τι, εμένα τώρα που έχω και το μαγαζί και τα λοιπά, με πεθαίνει, φίλε, με πεθαίνει ότι αρχίζω ρε φίλε και σκέφτομαι τι να κάνω αύριο. Έχω κάνει 7, 8, 9, 10 βίντεο σερί και πρέπει να κάθεις να σκεφτείς, μην κάνεις πάλι το ίδιο. Κατάλαβες. Δηλαδή... σε μένα το καλό είναι ότι μου σκάνε έμφυτα οτιδήποτε και το κάνω content απλά. Κατάλαβες. Αυτό είναι το καλό που έχω εγώ. Δηλαδή βρίσκω από τον αέρα βίντεο. Αυτό με κουράζει πάρα πολύ. Ότι όταν είσαι προσιλωμένος σε ένα κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι του να κάνω βίντεο και μόνο αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί πρόσεξε, εντωμεταξύ εσύ, επειδή είσαι καθαρά επαγγελματίας απόλυτα στο κομμάτι που κάνεις, συναναστρέφεται και με άλλους creator πολύ σοβαρούς. Ότι τι γίνεται, ο ένας εμπνέει τον άλλο και το πάτε έτσι. Εγώ τώρα στο κομμάτι που είμαι εγώ εδώ στην Κρήτη, δεν είμαστε τόσο καλοί στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν ασχολούνται πολύ σοβαρά. Και δεν μπορώ εδώ να έχω άτομα τα οποία το κάνουν πολύ σοβαρά. Και έχω και άλλα και πράγματα που μου τρώνε. Προτεραιότητες. Μου τρώνε ώρα. Δηλαδή, εμένα τώρα ο στόχος μου άμεσος είναι ότι πλέον. Εγώ είμαι κομπλεξικός σε κάποια θέματα, ρε φίλε. Θέλω να είμαι συνέχεια εγώ στο μαγαζί, να μιλάω εγώ με τον κόσμο, ξέρεις, να μην λείπω ποτέ. Αυτό πλέον θα αλλάξει. Δηλαδή, επειδή θέλω τη φετινή χρονιά να δώσω πιο πολύ έμφαση στα social και στο YouTube, τώρα. Θα πάρω υπάλληλο τώρα φέτος στο μαγαζί αυτό... και θα λείπω κάποιες ώρες που θα είναι αποκλειστικά για να κάνω εξωτερικά γυρίσματα. Να αφαιρέσω κάποιο χρόνο, θα αλλάξω Πατελή, εξοπλισμό φέτος το καλοκαίρι, να επενδύσω κάποια χρήματα στον εξοπλισμό μου. Ωραίος. Εγώ αυτό που έχω να σου πω ότι είναι για μένα τουλάχιστον από αυτά που έχω δει ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Καθώς τα social media πλέον έχουν εξεσκίσει και την τηλεόραση και όλα και ανεβαίνουν ραγδαία. Ναι. Επομένως, εάν αφιερώσεις λίγο περισσότερο στα social media, έμεσα θα ανέβει και το αθλητικό σου προφίλ και η ιστοσελίδα σου και το μαγαζί σου και εσύ και όλα. Ναι, και ο κόσμος θα σε γνωρίσει πανελληνίως, όχι μόνο στην Κρήτη. Ναι. Οπότε είναι το καλύτερο για μένα που θα μπορούσε να κάνει να βρει έναν υπάλληλο κάποιες part-time ώρες και άμα θέλουν εσένα αποκλειστικά τις ώρες που θα είσαι να στέλνει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου, πλέον πρωινά να μην βρίσκομαι στο κατάστημα. Θα βρίσκομαι μόνο απογευματινές ώρες και το πρωί θα έχω εξωτερικά γυρίσματα. Και φυσικά, όπως έχω πει, επειδή θέλω να κάνω και κάποια βίντεο που θέλω να κάνουμε. Που στο είχα πει και όλα, να κάνουμε και κάποια βίντεο στο εξωτερικό, να κάνουμε κάποια ταξίδια. Να μπορώ να φεύγω με πιο μεγαλύτερη άνεση, ρε παιδί μου. Ναι, να μπορούμε να κάνουμε και μαζί κανένα στο εξωτερικό. Αυτό σου λέγα. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Πας μια Ιταλία, μια τέτοια. Ναι. Ναι, εννοείται. Και παράλληλα, μπορείς να έχεις και έναν μετά, άμα βρεις και κάναν editor, να σου κάνει και πιο, να ανεβάσει και λίγο το υλικό σου. Αργότερα αυτά. Ναι. Προς το παρόν. Βρες το χρόνο σου, πάρε τον εξοπλισμό σου λίγο καλύτερο ακουστικά, βασικά μικρόφωνα και τέτοια να ανεβάσεις λίγο ποιότητα ήχου και αυτά. Και γενικά εγώ τώρα έχω πάρει την νοοτροπία ότι κάθε φορά θέλω να κάνω και μια καλύτερη αλλαγή, κατάλαβες. Δηλαδή, ξέρεις τι, Χρήστο αυτός ο ήχος εδώ βουίζει. Ωραία, τον άλλο μήνα θα αγοράσω τα καλύτερα μικρόφωνα. Ξέρεις τι, αυτή η κάμερα δεν είναι full frame. Ωραία. Τον άλλο μήνα θα καταφέρω ή σε δύο μήνες να πάρω full frame. Ναι. Ξέρεις τι, αυτός κάνει πιο ακριβά εξώφυλλα, τα περιποιείται πιο πολύ. Ωραία, θα πάρω εκείνον. Και γενικά προσπαθώ ακόμα και τα μικρά τα βιντεάκια τώρα να τα στέλνω σε editor. Σε έναν άλλον για short video. Δηλαδή έχω τρεις υπαλλήλους, καταλάβες. Ναι. Και γενικά πιστεύω ότι αν δεν επενδύεις τη δουλειά σου και δεν βελτιώνεσαι, όποια και να είναι αυτή, όχι μόνο YouTube, όχι βίντεο, όχι οτιδήποτε,
μένει στάσιμο. Δεν το συζητάμε αυτό. Και αυτό που εκτελήσεται θα σε ξεπεράσει για πολύ και γενικά πρέπει να είσαι ανταγωνιστικό σε ό,τι και δεν κάνει. Ακριβώς. Εγώ απλά δεν είμαι ανταγωνιστικό με του φίλου μου. Δηλαδή του βλέπω σαν φίλου. Δηλαδή του βλέπω. Κάνουμε δηλαδή το ίδιο συνεργάτη, κάπως έτσι. Ναι. Δεν μπορώ το φίλο μου να το δω ανταγωνιστικά. Γιατί μετά το ανταγωνιστικό βγαίνει και εχθρά, βγαίνει και ξέρεις αντιπαλότητα και δεν το έχω. Οπότε ναι, αλλά γενικά είμαι ανταγωνιστικός. Θέλω κάθε φορά να γίνομαι και καλύτερος. Έχω κλάψει πολλές φορές από λάθη που έχουν γίνει σε βίντεο μου, ενώ έχω περάσει δύσκολα. Δηλαδή, για δώσε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, πήρα ένα βιντεογράφο, ένα παλικαράκι, έρχεται έτσι. Σύνταγμα, τι λέει, μπρο. Ωραία, φίλε, λέω. Αυτό τώρα τι ήρθε εδώ πέρα. Να καπνίσουμε κάνα τσιγάρο. Δεν κάνω κιόλα. Κράνο στο χέρι, ήρθε να με τη γυρίσει τη βίντεο. Πιάνει την κάμερα, ξέρει τη μεγάλη. Λέω, μπρο, να σε ρωτήσω. Εσύ έτσι θα γυρίσει βίντεο, θα κρατά με το ένα χέρι το κράνο και το ένα την κάμερα. Ναι, λέει, έτσι κάνω. Από μην αγχώνεσαι. Δεν ξέρω πώ εγώ τον άφησα και δεν αγχώθηκα. Και τον άφησα να τραβάει. Τελειώνουμε το βίντεο, πάω σπίτι και βλέπω έχει τραβήξει τα πόδια μου. Και ό,τι πλάνα είχε ήταν έτσι. Λες και έχεις Parkinson. Τι λες ρε. Και έχω φάει σε φαγητά 60 ευρώ. Έχω φάει μία ολόκληρη μέρα που το χειρότερο πράγμα είναι να σου τρώει κάποιος το χρόνο. Έτσι. Και... Τα πλάνα είναι όλα για πέταμα. Και τι έκανα εγώ. Τα σβήνω όλα αυτά που τρέμανε φουλ. Αφήνω αναγκαστικά κάποια που ήμουν με ένα παιδί και τρώγαμε. Και γυρνάω όλη την Αθήνα που περπατήσαμε εμείς με τα πόδια. Και τη βγάζω μπυρολάκια και λέω όλη την ιστορία. Περπατήσαμε εδώ πέρα και πήγαμε. Δηλαδή, εμπλήρωσα, εμταλαιπωρήθηκα. Αυτό το πλήρωσες. Ναι, ρε! Αυτό σου λέω. Σε τι τον πλήρωσες? Μιλάμε για βιντεογράφο. Τον πλήρωσες πριν σε τραβήξει? Με τράβηξε, πήρα την κάμερά μου, πληρώθηκε, πάω σπίτι, τα βλέπω, εγκεφαλικό. Έκλαιγε, μαύρο δάκρυ. Τον πλήρωσες πριν στα πλάνα? Ναι, ναι, ναι. Με τη δική σου κάμερα σε τράβηξε? Ναι. Μαύρο δάκρυ. Και αυτό έχει γίνει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Πόρε, φίλε. Ας τα λεπάνε. Γιατί ουσιαστικά, να σου πω, όπως και στήρεστη, να λέμε την αλήθεια, και υπάλληλο να βάλεις, το μαγαζί δεν το αγαπήσει όπως εσύ. Βέβαια, εντάξει. Αυτό είναι. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, έναν βιντεογράφο, το Γιαννέλη. Ναι. Δεν μπορώ να τον έχω. Ναι, ναι, γιατί ναι. Ο Γιαννέλης το αγαπάει αυτό που κάνει και αγαπάει τη δουλειά του και θα προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ναι. Δεν ήθελα να κάνει χαβαλέ, ούτε ναι. Να πάρει ένα έξτρα μεροκαματάκι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Είναι γενικά εντάξει και έχουν γίνει πολλά τέτοια και πλέον τα προστέχω φουλ αυτά. Και κάποια λάθη συνεχίζω να τα κάνω και ξενερώνω, αλλά την επόμενη φορά ξέρω, δηλαδή λέω ότι μπορεί να είχε γίνει σε ένα πιο σημαντικό βίντεο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Που ναι. Είχα πάει να βρω το ρακ να μου κάνει το τατουάζ το κουπί, ας πούμε. Μπορεί να είχε γίνει εκεί, κατάλαβες. Λες έτσι ότι δεν πειράζει, έγινε τώρα για να προσέχεις. Μπράβο, μπράβο. Πάντα δηλαδή, σωστό. Πάντα δηλαδή σκέφτομαι το χειρότερο και το παίρνω σαν γενικά στη ζωή μου. Σκέφτεσαι το χειρότερο, αλλά προσδοκείς για το καλύτερο. Ναι, και πάντα το σκέφτομαι σαν μάθημα και για να προφυλακτώ στο μέλλον από αυτό. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Αυτά σκέφτομαι. Λοιπόν, Χριστάρα μου, επειδή νομίζω... Να μην τραβήξει πάρα πολύ, να το δίνει ευχάριστα τα παιδιά το βίντεο, νομίζω ότι έχουμε πει... Ναι, 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 εννοείται. Είπαμε τα πάντα, νομίζω. Νομίζω ότι μας αλήθειες και είπες πράγματα μέσα από την ψυχή σου. Και βασικά, όταν, η αλήθεια είναι ότι... Ναι, πες εσύ. Η αλήθεια είναι ότι εσύ μας ανοίχτηκες και είπες πράγματα από την ψυχή σου. Καθώς εγώ αυτά τα έχω πει αρκετές φορές. Εντάξει, τώρα τα είπα πιο λεπτομερή και πρόσθετα και κάποια πράγματα δεν τα είπα. Αλλά εσύ ποτέ δεν το έχεις πει, νομίζω, ότι είχες το ίδιο ατυχές συμβάν. Οπότε και ο δικός σου κοινό το εκτιμάει, είμαι σίγουρος, που τους ανοίχτηκες και ξέρουν και αντιλαμβάνονται με τι άνθρωπο έχουν να κάνουν. Όπως και εγώ, έτσι. Γιατί και σε κάποιο daily βίντεο μου είπα ότι έχω τον Παντελή Σταυρουλάκη προπονητή μου για πολλούς λόγους, επειδή είναι καλός, ένα τ' άλλο, αλλά κυρίως και επειδή μας ενώνει κάτι που ποτέ δεν θα σας πω τι είναι.
Και τώρα ήρθε η ώρα. Δεν το έχει ορίσει αυτό. Ναι, ναι. Ναι, κάνω πολλά τέτοια. Γενικώ, εντάξει, και εγώ ξεστή. Κάποια πράγματα σε ελαφρύνω όταν τα λες. Όχι προφανώ τα λες δημόσια. Καλά, αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο έτσι αυθόρμητα ναι, μου βγήκε μέσα από αυτή την κουβέντα που κάναμε, μου βγήκε αυθόρμητα για να το μοιραστώ κι εγώ. Εντάξει, ναι, ναι. Δεν ξέρω, έτσι μου βγήκε και εμένα. Έτσι, συναισθηματικά έτσι ένιωσα μια φόρτιση και ήθελα να αποφορτιστώ, ρε παιδί μου, και μου βγήκε να το πω. Δηλαδή, έτσι όπως μας περιέγραφες. Καλό είναι να ξέρει και ο κόσμος τι τραβάς και εσύ και τι έχεις περάσει. Όπως έχει καταφέρει. Όπως είπες και εσύ, Χρήστο, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Ανέκαθεν πάντα ναι και τραβάμε κουπί και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό. Λοιπόν, πριν κλείσω, να πω στα παιδιά να υπενθυμίσω εγγραφή στο κανάλι. Πλησιάζουμε τις 40.000. Στόχος για φέτος είναι να ξεπεράσουμε τις 5.000 στο κανάλι. Άνετα, το έχεις. Να είσαι καλά. Like, αν αρέσει το βίντεο, γιατί βοηθάει πολύ στον αλγόριθμο να φτάσει στα περισσότερα μάτια. Και φυσικά κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις. Χριστάρα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξανά. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου. Δική να είσαι καλά. Δική μου τιμή, πραγματικά. Και θα κάνουμε σύντομα βιντεάρια και στο δικό μου και στο δικό σου κανάλι. Να είσαι καλά, αγοράκι μου. Να είσαι καλά. Αγορινά μου, φιλιά. Και τα λέμε, παιδιά, στο επόμενο βίντεο.